Για ένα πρόγραμμα από την Eurobank, το πρόγραμμα που στηρίζει τις νεοφυείς επιχειρήσεις, το βλέπουμε για ένατη χρονιά, μιλάμε βέβαια για το EGG. Το ξέρουμε πολύ καλά το πρόγραμμα EGG, να το έχουμε παρουσιάσει και άλλες φορές και μέσα από τα ρούκλα που έχουμε δει τη δουλειά που γίνεται σε αυτό το πρόγραμμα. Και γιατί τους ανθρώπους που έχουν στηριχθεί από ναι, το EGG, έτσι. Και πολλές ωραίες και φρέσκες ιδέες πάντα βλέπουμε στο EGG. Λοιπόν, ένατος χρόνος EGG, οι αιτήσεις για να μπείτε στο πρόγραμμα ήδη τρέχουν. Πάμε να δούμε ένα μικρό βίντεο που θα μας βάλει στο κλίμα και στη συνέχεια θα συζητήσουμε περισσότερα με την κυρία Ρούλα Μπαχταλιά. Μισό. Τι σας θυμίζει αυτό το αντικείμενο? Η συναυλία του Metallica, η πρώτη μεγάλη διεθνής δουλειά της Tecmon. Ήταν τότε που καταλάβαμε ότι αυτό που κάνουμε δεν έχει σύνορα και αποφασίσαμε να το πάμε όσο πάει. Στην Tecmon αναπτύσσουμε έξυπνα ψηφιακά εργαλεία για εταιρείες που απασχολούν εργαζομένους εκτός γραφείων. Αξιοποιώντας την τεχνολογία μας, μπορούν να εργάζονται πιο αποδοτικά και πιο έξυπνα ακόμη και όταν βρίσκονται σε απόσταση. Ξεκινήσαμε το 2015 στα Γιάννενα και η καρδιά της εταιρείας παραμένει εκεί. Παρ' όλα αυτά, η τεχνολογία που αναπτύσσουμε είναι παγκόσμια. Γι' αυτό το λόγο καταλάβαμε από την αρχή ότι έπρεπε να βρούμε έναν συνεργάτη, ο οποίος να μας βοηθήσει στην εξωστρέφειά μας. Και αυτό ακριβώς βρήκαμε στο EGG. Όταν η Γενική Γραμματεία Ερεύνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων επέλεξε τη Eurobank με διαχειριστή το EGG να αναπτύξει το πρώτο ελληνικό κλάστερ τεχνολογίας στους τομείς του τουρισμού και πολιτισμού, μας τίμησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι μας επέλεξε να ηγηθούμε αυτής της προσπάθειας ως επιστημονικά υπεύθυνος και συντονιστής. Εκτός της έμπρακτης εμπιστοσύνης και στήριξης, ήταν και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για εμάς να δοκιμαστούμε και να μάθουμε πολλά πράγματα στην πορεία. Και αυτό τι σημαίνει για σας? Η Oyster Card του Μετρό του Λονδίνου για εμάς είναι μια τεράστια δικαίωση. Η τεχνολογία μας χρησιμοποιείται από περισσότερους από 3.000 τεχνικούς στα τούνελ του Μετρό. Η συνεργασία μας μαζί τους μας έδειξε ότι μπορούμε να σταθούμε επάξια σε μια από τις μεγαλύτερες και πιο όριμες αγορές του κόσμου. Και η συμβολή του EGG ήταν καθοριστική, έτσι ώστε τώρα να μπορούμε να φανταζόμαστε το μέλλον όλο και πιο μεγάλο. Κυρία Μπαχταλιά, καλό απόγευμα. Γεια σας. Η διευθύντρια του προγράμματος EGG, να πούμε, της Eurobank, η κυρία Μπαχταλιά. Και είδαμε το βίντεο και το λόγο που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, ότι έφερε την επιχείρησή σου στον κόσμο και πρέπει να την δεις να τον κατακτά. Και βοηθάτε τις νέες επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες να το κάνουν αυτό πραγματικότητα. Καλησπέρα, κυρία Πατρινού, κύριε Τσόλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για μια ακόμα φορά μας έχετε στο δελτίο σας. Ναι, είναι η ένατη χρονιά που έχουμε ανοίξει την πλατφόρμα υποδοχής αιτήσεων για ακριβώς νέους επιχειρηματίες, επιστήμονες, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που προσπαθούν να αναπτύξουν σημαντικά τεχνολογικά project, όπως αυτό που είδατε λίγο πριν. Να πούμε ότι μέχρι τις 10 Μαΐου, κυρία Μπαχταλιά, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν την πρότασή τους στο EGG και στην Eurobank και εσείς θα αξιολογήσετε στη συνέχεια, εσείς και οι συνεργάτες σας εννοώ, για να έχει την τύχη που της πρέπει. Εμείς έχουμε όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας του προγράμματος φιλοξενήσει περίπου 1.000 νέους επιχειρηματίες. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη εμπειρία και κατανόηση της προσπάθειας που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι για να μεγαλώσουν ένα project και να το δουν να βγει εμπορικά στον κόσμο. Συνολικά έχουμε υποστηρίξει 245 startups και από αυτές να πω ότι 130 είναι σήμερα ενεργές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Άρα, ναι, και φέτος περιμένουμε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία και ερευνητικές ομάδες που προκύπτουν μέσα από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ή άλλα εκπαιδευτικά ινστιτούτα, αλλά σίγουρα και νέους ανθρώπους που σκέφτονται πως η εταιρεία τους χρειάζεται υποστήριξη για να αναπτυχθεί περαιτέρω. Είναι δύο λοιπόν οι άξονες. Είναι και ομάδες ή άνθρωποι που έχουν μια ιδέα και θέλουν να την υλοποιήσουν, δηλαδή έχουν το σπόρο αλλά ακόμη δεν έχουν βάλει τις βάσεις, έρχεστε εσείς και τους βοηθάτε,
αλλά είναι και εκείνοι που έχουν στήσει τη δική τους startup και θέλουν να την δουν να επεκτείνεται, να μεγαλώνει και να κατακτά τον κόσμο, όπως είπαμε και στην αρχή. Είναι το scale up δηλαδή του Egg. Πολύ σωστά, και στην πλατφόρμα του startup που αφορά κυριότερα σε επιχειρηματικές ομάδες και νοφείς εταιρείες, δηλαδή είναι στις πρώιμες επιχειρηματικές ιδέες, εταιρείες που μπορεί να έχουν ήδη μια νομική μορφή, αλλά να είναι στις αρχικές δράσεις τους και δραστηριότητες. Και η πλατφόρμα του ScaleUp που στην ουσία αφορά πιο όρημα startups που αυτή τη στιγμή έχουν ήδη προσελκύσει ένα πρώτο γύρο χρηματοδότησης και βρίσκονται στη διαδικασία να κάνουν scale, δηλαδή να επεκταθούν δυναμικά σε άλλες ξένες αγορές και έτσι αναζητούν και αυτοί ένα δεύτερο γύρο χρηματοδότησης και οπωσδήποτε σε ό,τι αφορά στην εξωστρέφεια που σημαίνει είτε διασύνδεση με πελάτες ή ακόμα και επαφή με μεγάλα οικοσυστήματα καινοτομία σε άνω τον κόσμο. Άρα και στις δύο πλατφόρμες εμείς υποστηρίζουμε τέτοιες επιχειρήσεις. Θα έλεγα ότι και στην πλατφόρμα του startup σαφώς και εντάσσονται επιχειρήσεις, εταιρείες, αλλά οπωσδήποτε έχουμε και την δυνατότητα για ομάδες που δεν έχουν ακόμα συστήσει ένα νομικό πρόσωπο. Η αξιολόγηση, κυρία Μπαχταλιά, πώς γίνεται? Δηλαδή, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να έχει κάποια κριτήρια για να κάνει κανείς αίτηση στο πρόγραμμα? Και η δεύτερη ερώτηση, αν σε περίπτωση μια χρονιά δεν προχωρήσει η δική του ιδέα, θα έχει την ευκαιρία να διαμορφώσει την αίτησή του για την επόμενη χρονιά? Πολύ ευχαριστώ για το ερώτημα. Ναι, τα κριτήρια επιλογής μιας καινοτόμου επιχείρησης ή επιχειρηματικής ομάδας είναι κυριότερα να προκύπτει καινοτομία, τεχνολογία, κάποιο ιδιαίτερο project μέσα από το επιχειρηματικό σχέδιο που θα πρέπει να καταθέσει. Άρα η καινοτομία είναι ένα πρώτο κριτήριο. Το δεύτερο είναι να δούμε μια ομάδα η οποία να έχει συμπληρωματικές δεξιότητες, δηλαδή 2-3 ανθρώπους που να γνωρίζουν πώς θα εξελίξουν το προϊόν. Και να πω ότι εμείς ενθαρρύνουμε λίγο περισσότερο επιχειρηματικά σχέδια σε συγκεκριμένους κλάδους, όπως είναι η βιοτεχνολογία, οι ιατρικές τεχνολογίες, είναι οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες, ενέργεια, αγροτική τεχνολογία, οι τουριστικές τεχνολογίες που αφορούν σε πιο ολοκληρωμένες λύσεις για τον ταξιδιώτη σήμερα, τεχνολογίες 5G που είναι και ένα σημαντικό θέμα συζήτησης στις ημέρες μας και γενικά ολοκληρωμένες λύσεις στα πρότυπα του ESG που είναι το περιβάλλον, η κοινωνία, η εταιρική διακυβέρνηση, ξέρετε, θέματα που είναι σημαντικά για την βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Άρα, να υπάρχει μια ομάδα, να υπάρχει καινοτομία, να κουμπάει σε κάποιο συγκεκριμένο κλάδο, παραγωγικό κλάδο δραστηριότητας και δεν πειράζει αν η επιχειρηματική ομάδα στην πορεία, διότι την πορεία του ταξιδιού μαζί μας, διότι δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη δράση αυτή, σαφώς και έχει τη δυνατότητα κάποια επόμενη χρονιά να ενταχθεί πάλι στο ΕΕ, εφόσον περάσει από τη διαδικασία των αιτήσεων όπως έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Η ελπίδα δεν χάνεται δηλαδή, κυρία Μπαχταλιά. Ποτέ. Και εμείς ενισχύουμε τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν ξανά και ξανά. Δεν υπάρχουν αποτυχίες. Υπάρχει προσπάθεια, πολλή δουλειά και πάθος για αυτό το οποίο θέλεις να κατακτήσεις. Εμείς είμαστε εδώ να τους βοηθήσουμε. Να πούμε, κυρία Μπαχταλιά, ότι και η Πάτρα και η Καλαμάτα και άλλες βέβαια περιοχές, αλλά αυτά τα δύο αστικά κέντρα είναι περιοχές που έχουν ήδη αναπτυγμένα οικοσυστήματα ή προς ανάπτυξη οικοσυστήματα νεοφυούς επιχειρηματικότητας, ειδικά η Πάτρα και με το επιστημονικό της πάρκο και φυσικά με το πανεπιστήμιο της, τα πανεπιστήμια της, αλλά και με περιπτώσεις μεμονωμένων ανθρώπων που έχουν χαράξει και σηματοδοτήσει μια πολύ καλή πορεία στο χώρο της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, είναι περιπτώσεις τέλος πάντων και οικοσυστήματα στα οποία το ΕΓ έχει βρεθεί, έχει σταθεί και έχει, θα πω εγώ, μεταμορφώσει ιδέες ανθρώπων σε επιχειρήσεις καινοτομίας, οι οποίες τώρα καλπάζουν. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Τσόλη. Εγώ θα συμφωνώ μαζί σας ότι είναι ανεπτυγμένα οικοσυστήματα στην περιφέρεια, στην περιοχή, χάρη και των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, αλλά και των νέων ανθρώπων οι οποίοι τολμούν να επιχειρήσουν, να προσπαθήσουν να δουν την καινοτομία να έρχεται στη ζωή, σε ένα προϊόν.
Και συμμετέχουμε πάρα πολύ ενεργά, όσο μπορούμε βέβαια. Και τώρα, ξέρετε, και εξαιτίας της πανδημίας και εμείς έχουμε τροποποιήσει το μοντέλο μας, οπότε μπορούμε να βρισκόμαστε διαδικτυακά παντού και δεν μας χωρίζουν οι αποστάσεις. Είμαστε πάντα εκεί και έχουμε πάρα πολλές επιχειρηματικές ομάδες που έχουν ενταχθεί στο ΕΔ όλα αυτά τα χρόνια από την περιφέρεια και τις πόλεις που αναφέρατε. Και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά να συνομιλούμε και με τους ανθρώπους και κυριότερα με τους πρωταγωνιστές που είναι και οι καθηγητές πανεπιστημιακοί και οι άνθρωποι που στηρίζουν και οι δομές που στηρίζουν αυτές τις προσπάθειες. Κρατάμε λοιπόν ότι μέχρι και τις 10 Μαΐου μπορεί κάποιος να κάνει την αίτησή του και ευχόμαστε πραγματικά και αυτός ο ένατος χρόνος να είναι εξαιρετικά επιτυχημένος, γιατί μόνο καλό μπορούμε να πάρουμε όταν στηρίζουμε νέες και φρέσκες ιδέες για ένα καλύτερο μέλλον, θα πω εγώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μπαχταλιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρήκαμε πολύ που σας είδαμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλό Πάσχα. Επίσης, χαιρετώ.